Στο τοπικό πρωτάθλημα, την προετοιμασία του εν τη νέα χρονιά ξεκίνησαν οι περισσότερε ομάδε τη πρώτη κατηγορία, συνεχίζοντα συνάμα τη μεταγραφική του ενίσχυση. Ο περσινό πρωταθλητή Αετό ανακοίνωσε την απόκτηση του νεαρού κεντρικού αμυντικού του Μπάρκα με θητεία στον Νεολικό και την περασμένη σεζόν στην Αναγέννηση Γέρα. Ο Διαγόρα κάλυψε τα κορπό με τον Άγγελο Πάπαρη που την προηγούμενη σεζόν αγωνιζόταν στον Παπα ενώ στον Αλκιβιάδα ο ο στρατή Δελόλ μα με θητεία λαμπρή πορεία ω ποδοσφαιριστή σε αρκετέ ομάδε αναλαμβάνει νέα καθήκοντα προπονητή, αποδεχόμενο την πρόταση για συνεργασία με τον ταξιάρχη Μαδαμάδου. Και μαζί με τον Τόλι Αντόναρο, που θα έχει την επίβλεψη τη Ακαδημία, στοχεύουν να οδηγήσουν την ομάδα σε καλύτερα μονοπάτια. Ο Δελόλ μα πρόσφατα είχε παρακολουθήσει τη σχολή προπονητών στη Λίμνο και απομένει μόνο η πιστοποίηση για να ξεκινήσει τα νέα του καθήκοντα. Είχε αγωνιστεί στο παρελθόν σε Ρόδο, ολικό Διαγόλα, Λαρίων, Μύθυμνα, Βύρον, Όλυμπο, Κεραυνό, Προδευτική, Ατρόμητο μαρίνας Μαρίνα και πέρυσι στον Ανδρονικά. <Και> Καμία υποχρέωση ένταξή του στο αθλητικό Μητρό για τη φετινή σεζόν δεν θα έχουν τα σωματεία σύμφωνα με την ΕΠΟ. Οι ποδοσφαιρικέ ενώσει τη χώρα δύναται να προχωρήσουν στην έκδοση των σχετικών προκηρύξεων και την οργάνωση των τοπικών πρωταθλημάτων του με τη συμμετοχή όλων των σωματείων μελών του. Είχε προηγηθεί η μεσολάβηση των FIFA UEFA, οι οποίε με τι ευλογίε του ζήτησαν μεταξύ άλλων την παράταση τη προθεσμία που έληξε στι 17 Αυγούστου αναφορικά με την ένταξη των ποδοσφαιρικών σωματείων στο Μητρό τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό αντιτισμού Λευτέρη Αβγενάκη. Έτσι, πρώτο κινδύνου να υπάρξει χάο στη δεξαγωγή των πρωταθλημάτων και κυρίω του τοπικού, τα σωματεία θα αγωνιστούν εφέτο χωρί την υποχρέωση ένταξή του στο Μητρό τη Γενική Εγγραμματεία. Από το χρόνο και βλέπουμε. Είδηση που ασφαλώ την δέχτηκαν με ικανοποίηση οι μία εγγεγραμμένε ομάδε. Τέλο, στα πλαίσια ενημερωτικών συναντήσεων πριν την έναρξη τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Ο σύνδεσμο προπονητών ποδοσφαίρου νομού Λέσβου αρχίζει τι επιμορφωτικέ ημερίδε έτσι ώστε να υπάρξει ενημέρωση για τον νέο κανονισμό προπονητών τη ΕΠΟ αλλά και τι προβλεπόμενε διαδικασίε προ την Γενική Γραμματεία για την έκδοση άδεια εξάσκησης επαγγέλματο. Επίση θα υπάρξει πλήρη ανάλυση των διατάξεων του νέου κανονισμού αγώνων ποδοσφαίρου. Η πρώτη συνάντηση θα γίνει τη Δευτέρα 22 Αυγούστου στα γήπεδα Σπανό στην Παραγιούδα για τα μέλη και τον ευρύτερο Δήμο Μητυλίνης. Και η δεύτερη συνάντηση θα γίνει την Τετάρτη 24 Αυγούστου στις 7.30 στο Δημοτικό Θέατρο Καλονής για τα μέλη από τη Δυτική Λέσβο.